Καλονές μιας άλλης εποχής, επί τεσσάρων ή και δύο τροχών έκαναν την εμφάνισή τους στην πλατεία αγνώστου στρατιώτη στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για μια δωρεάν υπαίθρια έκθεση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Ρεθύμνου Σύνπολης με στόχο να ενισχύσει τη δράση του φιλόπτωχου ταμείου της τοπικής Μητρόπολης. Παλαιά αυτοκίνητα, κλασικά αυτοκίνητα, αλλά και μοτοσυκλέτες από την πόλη του Ρεθύμνου και από τον υπόλοιπο νόμο Ρεθύμνους έχουν έρθει εδώ πέρα για να τα δούνε οι υπόλοιποι ρεθυμιώτες. Ευχόμαστε λοιπόν του χρόνου να εμπλουτίσουμε αυτή την δράση και γιατί όχι να την καθιερώσουμε και ως ένα θεσμό. Αντί εισόδου λοιπόν συγκεντρώθηκαν τρόφιμα μακράς διαρκείας που ο Σύμπολης θα έχει την ευκαιρία να προσφέρει στην τοπική κοινωνία τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων. Ενθουσιασμένοι, μικροί και μεγάλοι κατέκλυσαν την πλατεία για να θαυμάσουν αυτά που ζούσαν εκ του σύνεγγυς οι παλαιότεροι και αυτά που είχαν ακούσει οι νεότεροι. Ακόμα και ο θρυλικός Κιτ της τηλεοπτικής σειράς της δεκαετίας του 1980 έκανε την εμφάνισή του κλέβοντας τις εντυπώσεις. Να θυμίσουμε στους παλαιότερους τα αυτοκίνητα αυτά, τις μοτοσυκλέτες, και να τα γνωρίσουν οι νεότεροι που δεν τα έχουν ζήσει. Αποφασίσαμε ως αντί εισόδου, να το πούμε έτσι πολύ απλά, να κρατάμε τρόφιμα μακράς διάρκειας, να ενισχύσουμε το φιλόπτωχο της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι παράλληλα με τις χριστουγεννιάτικες δράσεις, ο Σύμπολης συνεχίζει την καμπάνια «Το καπάκι να κρατάς», προσφέροντας ιατρικά βοηθήματα σε συνανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Μία από τις δραστηριότητες του Σύμπολης, όπως γνωρίζετε όλοι, είναι και «Το καπάκι να κρατάς» στο Ρέθυμνο. Ωραία, ο λόγος που δημιουργήσαμε αυτή την ομάδα είναι να συγκεντρώσουμε καπάκια, τα οποία τα μεταφέρουμε στο Ηράκλειο και τα πουλάμε στο εργοστάσιο πλαστικά χρήσης ΑΕ, και με τα χρήματα αυτά βοηθάμε άτομα με ειδικές ανάγκες που αδυνατούν οι οικογένειές τους να τους προμηθεύσουν κάποια βοηθήματα, κάποια μηχανήματα που χρειάζονται.